δηλώνει ότι αν βρεθεί έστω και ένα συμφωνητικό με την υπογραφή του κατατεθειμένο στο δικηγορικό σύλλογο, τότε θα παραιτηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του βήματος, υπάρχουν κατατεθειμένα πολύ περισσότερα από ένα από το δικηγορικό γραφείο του οποίου ήταν μέτοχος, όχι μόνο μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησής του, αλλά και μερικές εβδομάδες αργότερα. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι υπάρχουν. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα. Ακούστε, αυτό είναι κομμάτι της είδησης που θα σας έδινα. Για πείτε μου. Ότι εγώ θα πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου και θα του πω ότι έρω το απόρριτο σε ό,τι με αφορά από τα εργολαβικά συμφωνητικά που πάνω στο δικηγορικό σύλλογο. Και θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Τους έχω δώσει... Θα ζητάτε λοιπόν άρση του απορρίτου. Φυσικά, λέτε. Φυσικά. Γιατί είναι απόρριτα αυτά, φυσικά, δεν μπορεί να τα βρει. Φυσικά. Βέβαια θα του πω να σβήσει το όνομα των πελατών. Γιατί οι πελάτες μου δεν έχουν κάποιο. Και εξαφανεί αν έχετε καταθέσει. Ναι, αλλά θα πάω ένα βήμα παραπέρα. Σας θυμίζω ότι έχω δώσει μια προθεσμία μέχρι σήμερα. Να μου ζητήσουν συγγνώμη και να καταθέσουν 10.000 ευρώ στο ΚΕΘΕΑ. Συμβολικά. Εάν δεν το κάνουν, θα προχωρήσω σε αγωγή και μήνυση εναντίον τους και της εφημερίδας. Όχι μόνο εναντίον τους, και της Bild. Η Bild το έχει αναπαράγει. Το έχει πρωτοσέλιδο. Και για να, θα δώσω μια συνέντευξη τύπου που θα δώσω στη δημοσιότητα τα εξής στοιχεία. Όλα τα εργολαβικά, εγώ, πέρα από την άρση του απορρίτου, όλα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μου, για να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και αυτό το κάνω, ξέρετε, όχι γιατί αισθάνομαι προσωπική προσβολή, αλλά για να δικαιώσω τον πολιτικό μου ισχυρισμό ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένα συμβόλαιο διαπλοκής που δεν έχει σκοπό να θίξει εμένα, αλλά την κυβέρνηση. Και ακριβώς επειδή σε λίγο θα έχετε καλεσμένο τον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να τον ακούσει για να απαντήσει. Λέω λοιπόν καθαρά ότι ο στόχος αυτής της ιστορίας ήταν εξ αρχής αυτό που αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της κυβέρνησής μας απέναντι στις προηγούμενες. Η ηθική υπεροχή της, ότι εμείς δεν είμαστε διαπλεκόμενοι, ότι εμείς δεν είμαστε διεφθαρμένοι. Επέλεξαν λοιπόν έναν από εμάς με μια εντελώς στημένη και κατασκευασμένη ιστορία που ήδη έχει καταρρεύσει παρά τις παραλλαγές της, για να πούν στον κόσμο τι. Και αυτοί σαν τους άλλους είναι. Ίδια να μην πω τι είναι. Και πότε επέλεξαν να το κάνουν αυτό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Την ημέρα, την παραμονή που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός πια της χώρας, πηγαίνει στη Γερμανία και διαπραγματεύεται. Και ταυτόχρονα σχεδόν με το δημοσίευμα του βήματος, δημοσιεύει την ίδια ιστορία η Bild. Με πρωτοσέλιδο που λέει. Λέτε ότι είναι στημένο, κύριε Καθόγκα. Με πρωτοσέλιδο που λέει ότι ο υπουργός διαφθοράς προωθεί τη διαφθορά και ότι παίρνει μπαξίση για κάθε εργαζόμενο που πιστεύει στο δημόσιο. Είναι σκληρή. Ναι, ναι, όχι. Ακριβώς ό,τι λέει το βήμα. Το βήμα αυτό λέει 12% προμήθεια για κάθε εργαζόμενο που γυρίζει στο δημόσιο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα το έχει η Bild. Αυτό λοιπόν. Κατηγορείται δηλαδή ευθέως ότι είναι στημένο από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Το είπα από χθες. Ότι, ότι ο κύριος Χιώτης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Είπα ότι ο κύριος Χιώτης εκτελεί συμβόλαιο. Το είπα από χθες. Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Εγώ μέχρι την παραμονή, με πήρε τηλέφωνο την παραμονή, να μου ζητήσει εξηγήσεις. Του είπα ακριβώς ότι σας είπα πριν και εσάς. Τη δημοσίευση. Πριν τη δημοσίευση. Δεν μου είπε τίποτα για τον Ιανουάριο. Αν μου είχε πει, θα τον είχα προστατεύσει. Γιατί ακριβώς αυτοί που του έδωσαν το συμβόλαιο τον παγίδευσαν. Γιατί ακριβώς αυτά που του έδωσαν δεν βγάζουν την κατηγορία. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε δώσει και συνέντευξη στον Βασίλη Χιώτη. Φυσικά. Στο ραδιόφωνο, στο Βήμα. Φυσικά, φυσικά. Και μέχρι την παραμονή μιλάγαμε άνετα. Με ξαναπήρε μετά για να με ρωτήσει για άλλο θέμα. Και μου έκανε και αστιάκια. Ότι δηλαδή σε ενοχλούμε συχνά. Επομένως, μολονότι με πήρε, δεν εκπλήρωσε το καθήκον του δημοσιογραφικής δεοντολογίας, γιατί δεν έλεγξε αυτό το οποίο έβγαλε. Και βέβαια. Αυτό είναι μια κλασική απόδειξη ότι όπως κάβει το λάκκο του άλλου πέφτει ο ίδιος μέσα, γιατί αν με είχε ρωτήσει θα είχε προστατευτεί. Επομένως, συνοψίζω, το ποιος ωφελείται από αυτήν την ιστορία είναι προφανές. Όλοι αυτοί που βγήκαν, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως το ποτάμι, το μνημονιακό μπλοκ λοιπόν, που σκόπευσε να εκμεταλλευτεί αυτό το θόρυβο, αυτή τη λάσπη, μην έχοντας αντιληφθεί ότι θα καταρρεύσει πολύ γρήγορα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που με επιτρέπετε. Άκουσα που αναφέρατε. Παρακαλώ, τώρα, είναι, το θεωρούμε υποχρέωσή μας. Όπως επίσης είπα, κύριε Γεωργιάδη, ότι μπορεί να μας χωρίζουν αβυσαλές, να είναι αβυσαλές οι διαφορές μας, αλλά ένας από τους πολιτικούς που δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να διανοηθεί να κάνει κάτι που θα έχει. Να κάνει με την εκμετάλλευσή του, τις θέσεις του για να βγάλει λεφτά, να τα οικονομήσει. Είσαι και εσύ, Άδωνη. Α, να πω και εγώ σε ξέρω αυτό. Από παιδί και γιατί... ξέρω τον αγώνα σου για ζωή. Γιατί συμφωνώ, αυτό και, εγώ. Και... Έτσι. Συμφωνώ και εγώ. Να ρωτήσω και εγώ τον Άδωνη πριν μιλήσει. Ναι.
Πιστεύετε εσείς το αρχικό δημοσίευμα του Βήματος ότι εγώ προσωπικά παραμονή της ορκομοσίας μου θα έκανα συμφωνητικό με ένα εργαζόμενο και θα του ζήταγα 12% για να επιστρέψει? Όχι, εγώ δέχομαι και θα σχολιάσω μόνο όσα έχετε πει εσείς. Ωραία, όχι, σας ρωτάω αυτό. Όχι. Εσείς το πιστεύετε αυτό προσωπικά? Την ηθική σας συγκρότηση δεν την αμφισβητώ καθόλου. Ωραία, συμφωνούμε. Την προσωπική σας ηθική συγκρότηση, το καθαρίζω. Και εγώ γι' αυτό μίλαγα. Όμως, θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να σχολιάσω μόνο ό,τι έχετε πει εσείς. Σας ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά όπως τα έχετε πει? Υπάρχει, υπήρχε κατά το παρελθόν μια εταιρεία, τα είπατε μην επανέρχομαι, αλλά υπάρχει και μια νέα εταιρεία, αυτή με τη συνεργάτησά σας, με την οποία κάνατε κάποια εργολαβικά, προφανώς και μέχρι την ημέρα που δεν ξέρετε ότι θα γίνετε υπουργός, αφού είχατε την τρέχουσα επαγγελματική σας δραστηριότητα, που αφορούσε σε μισθολογικές διαφορές στο δημόσιο. Ναι. Ωραία. Εσείς όμως τώρα έχετε αναλάβει τη θέση του υπουργού, ο οποίος είναι αρμόδιος για αυτές τις μισθολογικές διαφορές. Όχι, όχι, καμία σχέση. Τόσο όχι. Καμία κύριε σχέση. Είστε ο υπουργός διοικητικής δραστηριότητας. Ο οικονομικών έχει είναι την μαζί, είναι στην αρμοδιότητα. Του κράτους. Είναι στην αρμοδιότητα, κύριε Υπουργέ. Είναι του υπουργού διοικητικής μεταρρυθμίσεως το ενιαίο μισθολόγιο και δευτερευόντως του υπουργού οικονομικών. Άρα, εδώ έχετε αυτό που λέμε την κλασική περίπτωση συγκρούσεως συμφερόντων. Ναι, δηλαδή είστε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Και να πω ένα μόνο ερώτημα. Ευχαρίστω. Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζοντας την πολιτική του, γιατί αυτά έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι, να άρει το ενιαίο μισθολόγιο και να επιστρέψει αυτές όλες τις μισθολογικές διαφορές. Και να πρέπει να έρθει ο Γιώργος Κατρούγκαλος στη Βουλή να εισάγει ένα νομοσχέδιο το οποίο εφαρμόζει, επαναλαμβάνω, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από κάτω θα ξέρει το σώμα ότι ο υπουργός Κατρούγκαλος, ως δικηγόρος Κατρούγκαλος τώρα, θα έχει λαμβάνει αμοιβές. Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, αλήθεια, ότι στέκεστε στη Βουλή? Ωραία. Αυτό το ερώτημα είναι πραγματικά καλοπροαίρετο και εντελώς διαφορετικό από αυτό της θυμένης κατηγορίας του Βήματος. Επομένως, εγώ θα σας απαντήσω ευθέως αυτό το ζήτημα. Είπα και προηγουμένως στην εκπομπή ότι εγώ δεν έχω λαμβάνει ούτε ένα ευρώ, όχι μόνο από τις υποθέσεις παλιάς εταιρείας, γιατί τα συμφωνητά έχουν μείνει εκεί, αλλά και από τη νέα, γιατί με συμφωνητικό που έχω με την εταίρο μου, αυτή συνεχίζει τις υποθέσεις. Και αυτή, όχι, μισό λεπτό και να ολοκληρώσω. Μετά. Δεύτερον, αυτό το ζήτημα το οποίο θέσατε λοιπόν για τα οικονομικά και του ενιαίου μισθολογίου, δεν είναι καταρχήν αρμοδιότητας κύριας του υπουργού, του δικού μου υπουργείου. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και κοινή κυβερνητική ευθύνη. Από εκεί και μετά, όπως είπα και προηγουμένως, ο λόγος για τον οποίο εγώ χειριζόμουν αυτές τις υποθέσεις δεν είναι γιατί είχα μια αντιπαράθεση με το δημόσιο ή με το κράτος, αλλά γιατί θεωρούσα αντισυνταγματική μια νομοθεσία, είχα επιχειρηματολογήσει, είχα γνωμοδοτήσει επ' αυτής και θεωρούσα λογική συνέχεια της θεωρητικής και της πολιτικής μου δράσης και τη συνέχισή της. Βέβαια, σας είπα, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό ίσως να αποτελούσε, ναι, να αποτελούσε, αν θέλετε, και ένα κίνητρο για μένα που είχα μια διαφορά με το δημόσιο, να πάω στον, λοιπόν, να πάω στον δικηγόρο Κατρούγκαλο αυτό, και να μην πάω στον δικηγόρο Γεωργιάδη. Και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη, και κάτι το οποίο προέκυψε μέσα από την κουβέντα. Γιατί το έχουν θέσει 4-5 τηλεθεατές, και εγώ θα είμαι δίκαιος να μην τους βγάζουμε εκτός συζήτησης. Αναφερθήκατε στη συνέτερό σας. Εάν όντως είναι ηθικό στοιχείο, λέει κάποιος, δεν αφισβητούμε την ηθική της κυρίας. Μεταφέρω το ερώτημα. Πιάνουμε το κουμπί να ανοίξουμε άλλα μέτωπα. Και την ηθική της κυρίας δεν παρεξηγείται. Έτσι, δεν παρεξηγείται. Δεν θα πρέπει να δώσει κάτι στον κύριο Κατρούγκαλο, αφού εκείνος ήταν η αιτία που ήρθε η πελατεία στο γραφείο? Αν και τώρα εκείνος έχει αποσυρθεί. Όχι, κοιτάξτε πώς σκέφτεται ο κόσμος. Ακούστε όμως, κύριε Παπαδάκη, όλοι οι δικηγόροι που γίνονται υπουργοί αυτό κάνουν. Αφήνουν το γραφείο τους, γιατί το λέει το Σύνταγμα. Μισό. Παίρνουν χρήματα στη συνέχεια? Όχι. Κανένας τίμιος άνθρωπος δεν παίρνει χρήματα από τους συνεργάτες του. Απλώς να ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι ο πρώτος δικηγόρος που γίνεται υπουργός. Όλοι οι δικηγόροι που γίνονται υπουργοί κλείνουν τα γραφεία τους και τις υποθέσεις τις συνεχίζουν. Και ο κύριος Βορύδης εγκατέλειψε μια μεγάλη υπόθεση. Κύριε Υπουργέ, ακούστε, δεν είστε ο πρώτος δικηγόρος που γίνεται υπουργός. Είστε ο πρώτος δικηγόρος που γίνεται υπουργός όμως, αναλαμβάνοντας χαρτοφυλάκιο που αφορά υποθέσεις του. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου, κάνετε λάθος. Ναι. Δεν υπήρχε καθηγητής δημοσίου δικαίου που είχε αναλάβει τη θέση στην οποία βρίσκομαι εγώ και είχε και δικηγορικό γραφείο νωρίτερα? Δεν γνωρίζω. Αν υπήρχε, κακώς υπήρχε. Δεν γνωρίζετε. Έρχομαι όμως και σας λέω το εξής. Δεν γνωρίζετε.
Δεν ξέρω αν είχε ενεργείς υποθέσεις. Επί νέας δημοκρατίας, σας λέω εγώ. Δεν ξέρω αν είχε ενεργείς υποθέσεις όπως εσύ, κύριε Κατρούγκαλε. Εσείς έχετε ενεργείς υποθέσεις. Είχε δικηγορικό γραφείο, κύριε Γεωργιάδη. Είναι δυνατόν να μην είχε υποθέσεις. Να κάνω το ερώτημα. Ποιο είναι το επιχείρημά σας, προσέξτε, το οποίο το θεωρώ. Μισό λεπτάκι να σας ρωτήσω κάτι. Το επιχείρημά σας, φαντάζομαι, θα ισχύει και έναντι αυτού που σας προανέφερα. Ότι και αυτός ήταν ανήθικος που ανέλαβε αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν χρησιμοποίησα καθόλου τη λέξη ηθική και ανηθικότητα. Α, θεωρείται ηθικό αυτό που κάνω άρα. Εγώ μιλάω τώρα για το πολιτικό. Κύριε Γεωργιάδη, σας λέω το εξής. Αυτός στον οποίο αναφέρθηκα. Υπάρχει είναι στην ίδια ζήτημα. Θέση με μένα. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπήρχε πολιτικό ζήτημα και με αυτόν όταν ανέλαβε τη θέση του. Δεν ξέρω αν πείτε μου ποιον αναφέρεστε και ποιες υποθέσεις ενεργήθηκε. Σας το λέω, κύριε Γεωργιάδη, ο νυν πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν καθηγητής δημοσίου δικαίου. Ήταν δικηγόρος με δικηγορική δραστηριότητα και ανέλαβε ακριβώς το δικό μου το Υπουργείο. Σας ρωτώ λοιπόν, πρώτα κύριε Γεωργιάδη, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα με αυτό? Ο κύριος Παυλόπουλος, επειδή καλώς ενθυμούμε, στο μείζον τμήμα της Υπουργικής Θητείας ίσχυε το επαγγελματικό ασύμβαστο και βουλευτών και υπουργών με την πολιτική θέση. Θυμόσαστε λάθος. Δεύτερον, δεν θυμάμαι σωστά, γιατί η αναθεώρηση συντάγματος έγινε το 8, που άλλαξε το άρθρο 86. Ναι, δεύτερον, και αυτή η αναθεώρηση το 2001. Το 2001 μπήκε το ασυμβίβαστο, το 2008 βγήκε. Ωραία. Το ασυμβίβαστο. Σας ρωτάω ευθέως, για όσο διάστημα ο κύριος Παυλόπουλος ασκούσε δραστηριότητα. Δεν είχε γεωργική δραστηριότητα καθόλου το διάστημα της θητείας του. Αυτό σας λέω. Πριν όμως ασκούσε, κύριε Γεωργιάδη, ούτε εγώ ασκώ δραστηριότητα. Μα είναι λάθος το που είπατε. Κύριε Γεωργιάδη, μου λέτε τώρα να. Μισό λεπτάκι. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, κάνετε. Όχι, εσείς τώρα μου είπατε. Όχι, εσείς κάνατε λάθος. Κύριε Γεωργιάδη, ανέκαθαν οι υπουργοί είχαν επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Όχι, μισό λεπτάκι. Επιτρέψτε μου. Εσείς το είπατε για τον κύριο Παυλόπουλο. Εσείς, όχι εγώ. Εσείς το είπατε. Σας ρωτάω το εξής τώρα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κύριε Γεωργιάδη, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ένας, κύριε Γεωργιάδη, για να κάνουμε νόημα. Να σας πω κάτι και θα απαντήσετε. Να σας πω κάτι και θα απαντήσετε. Να σας πω κάτι και θα απαντήσετε. Μην εκνευρίζεστε. Εγώ είμαι πάντα ήρεμος. Να σας πω κάτι. Εκνευριστήκατε. Όχι, δεν εκνευριστήκατε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω όμως. Εγώ μίλαγα. Ακούστε να σας ρωτήσω το εξής. Να σας πω το εξής. Αυτό που είπατε ότι το ασυμβίβαστο για τους βουλευτές. Καθιερώθηκε το 2001, είναι άσχετο με την υπόθεση. Γιατί το ασυμβίβαστο για τους υπουργούς ίσχυε πάντα. Και δεν μιλάμε, άρα λέτε ανακρίβεια. Θα μου αφήσει να μιλήσω εδώ, θα το εξηγήσω και αυτό. Βεβαίως. Ο κύριος Παυλόπουλος, εφόσον ίσχυε το ασυμβίβαστο από το 2001, το 2004 που ανέλαβε υπουργός, δεν είχε εκκρεμίσει υποθέσεις από την προηγούμενη δικηγορική του ιδιότητα. Εσείς όμως, επειδή αναλάβατε τον Ιανουάριο τώρα και δεν ίσχυε ασυμβίβαστο για τον ευρωβουλευτή, έχετε ενεργείς υποθέσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Το επιχείρημά σας, προσέξτε, το επιχείρημά σας, ότι τα παίρνει τα λεφτά η συνεργάτηδά σας, θα ήταν σαν να έλεγα εγώ, κύριε Υπουργέ, το εξής. Ότι έχω εγώ μια δουλειά με φάρμακα. Και έχω μια εταιρεία με τον αδερφό μου. Κύριε Γεωργιάδη, ο κύριος Βορύδης δεν έκανε αυτό που περιγράφεται. Αυτό που περιγράφεται δεν έκανε ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης δεν πήρε χαρτοφυλάκιο που είχε σχέση με την υπόθεσή του. Αυτό σας λέω. Αυτή είναι η διαφορά. Εσείς είστε ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός. Και το ακόμα πιο κακό για εσάς πολιτικά. Στο συμβόλαιο που έχει βάλει το Βήμα, γράφει ότι δικαιούσε την αμοιβή εάν το θέμα λυθεί νομοθετικά. Κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κεφαλαιός πολιτικής σημασίας ζήτημα. Κύριε Γεωργιάδη, σας είπα προηγουμένως. Δεν έχει την ευθύνη της νομοθετικής πρωτοβουλίας να διασφαλίζεται ότι θα πληρωθεί και σε περίπτωση νομοθετικής. Κύριε Γεωργιάδη, αλλάζετε συνεχώς το θέμα, ώστε να είναι πάντοτε ένα διαφορετικό αντικείμενο στον αέρα. Είπα προηγουμένως ότι τα χρήματα αυτά από την οποιαδήποτε προηγούμενη δραστηριότητα. Πάβουν πια να ανήκουν σε μένα. Υπάρχει συμφωνητικό που τα δίνει δηλαδή, προς την εταίρο. Δεύτερον, αυτό δεν σας αφορά εσάς, γιατί βέβαια δεν είχατε αναμειχθεί στην αρχή στο συκοφαντικό δημοσίευμα. Αλλά θέλω να είναι σαφές σε όλους όσους μας ακούν ότι ακριβώς επειδή κατέρευσαν αυτά τα οποία βασικά έπληταν την ηθική μου υπόσταση, ότι δηλαδή έπαιρνα ποσοστό 12% από όσους τα γύριζαν στο δημόσιο, ξεκινάει αυτή η συζήτηση περί διεταφής και τα λοιπά. Σας ξαναλέω παρόλα αυτά ότι δεν είμαι ούτε ο πρώτος δικηγόρος που αναλαμβάνει ανάλογη δραστηριότητα. Κύριε
κύριε Υπουργέ. Για μένα δεν έχει διαφορά πολιτικά αν θα πάρετε το 12% από διαθέσιμο ή αν θα πάρετε το 12% από μισθολογική διαφορά. Αυτό που έχει πολιτική ουσία και δεν μπορεί να κάνετε, δεν το βλέπετε, είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά έναν υπουργό του ελληνικού κράτους που έχει συμβόλαια στα οποία θα πληρωθεί εάν λυθεί νομοθετικά το θέμα. Μα δεν θα πληρωθώ. Αυτό σας λέει ο κ. Γεωργιάδη. Και το επαναφέρετε. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν θα πληρωθώ από αυτά τα συμβόλαια. Το έχω πει επανειλημμένα. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να μην το βλέπετε. Δεν μπορεί να μην το βλέπετε. Κύριε Γεωργιάδη, δεν θα πληρωθώ. Δεν υπάρχει συνωμοσία εδώ, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει. Επειδή είπατε για τη συνωμοσία της Bild και όλα τα άλλα, ακούστε. Είναι πολύ απαξιωτικό για έναν πολιτικό, όταν του ασκούν κριτική, να εφευρίσκει συνωμοσίες. Όταν όλοι εμείς, και για μένα το λέω αυτό, όσοι έχουμε αποφασίσει να εκτιθέμεθα στο δημόσιο βίο, έχουμε προαποφασίσει ότι θα γινόμαστε και αντικείμενα κριτικής σκληρής, καμιά φορά και άδικης. Αλλά δεν μπορεί όποτε γίνεται αυτό να εφευρίσκουμε συνωμοσίες. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Λέει να περάσω την εικόνα τώρα ότι έγινε μία διεθνή συνωμοσία. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ποταμιού και Κουκουέ. Ήταν να σου πω ότι βγάλει ανακοίνωση και το Κουκουέ για τον κύριο Σοφιανού. Τι ανακοίνωσε με το Κουκουέ? Ο κύριο Σοφιανό, θε τον πρωί στο Μέγκα. Ναι, δεν τον είδατε? Όχι, όχι, όχι. Ε, πώς όχι. Τον άκουσα καλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα είπε ότι δεν ανακατεύεται με αυτέ τι ιστορίε. Ναι. Έκανε μια δήλωση ότι θεωρεί ότι ο μνημονιακό αγώνα δεν γίνεται με ποσοστά. Αυτό είναι εντελώ διαφορετικό. Για ποιον αναφέρετε? Κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει το θέμα και ήδη. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, για σας μπαίνει θέμα παρέτησης του κυρίου. Ακούστε, εγώ πιστεύω και το λέω εξαιρετικά καλόπιστα. Ο κύριος υπουργός, που θα αναλάβω εμένα προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Το ξεκαθαρίζω. Ούτε και πιστεύω ότι ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά που λέει. Εγώ πιστεύω ότι τα πιστεύει όλα. Το ξεκαθαρίζω. Δεν θεωρώ ότι αυτό που γράφουν τα κίνητρά του είναι το 12%. Εγώ πιστεύω τα κίνητρά του είναι πραγματικά. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Πιστεύω όμως ότι στην Βουλή ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως Κατρούγκαλος μετά από όλα αυτά δεν μπορεί να σταθεί. Χαίρομαι που έρει το απόλυτο και άρα μπορούμε να δούμε όλα τα εργολαβικά. Εγώ θέλω να δω κυρίως ημερομηνίες κατάθεσης. Αν είναι μέχρι τις 27 ή αν είναι μεταγενέστερες, γιατί αυτό δημιουργεί ένα άλλη τάξο. Όπως καταλαβαίνουμε ζήτημα. Γιατί ένα δεκαήμερο είναι τα πιστοποιητέ που μπορεί να κατευθούν τα εργολαβικά. Όχι, είναι άλλο. Απαντά, αν έχει, κατα... αν το... έχει κατατεθεί το εργολαβικό που έχετε γίνει υπουργός, δεν είναι το ίδιο. Με συγχωρείτε. Το εργολαβικό που αφορά προηγούμενη υπόθεση. Ε, βέβαια. Άμα έχει κατευθεί το εργολαβικό με ημερομηνία αφού έχει τορκιστεί. Τέλος πάντων, αυτά όλα θα φανούν όταν τα εργολαβικά δοθούν στην δημοσιότητα. Το καταλαβαίνετε, είχατε στον πόγο. Άλλο να έχετε κάνει συμβόλαιο πριν γίνετε υπουργός, έστω και το πρωί, κακό, αλλά άλλο. Και άλλο να έχει κατευθεί δεν υπάρχει εργολαβικό που να έχει συναυθεί. Δεν υπάρχει εργολαβικό που να έχει συναυθεί μετά την υπουργοποίησή μου. Είναι προφανές. Αν και άλλο το κατατεθεί. Πάντως θα ήθελα κάτι, να τα ακούσετε κι εσείς. Θέλω να τα ακούσετε κι εσείς, κύριε Γεωργιάδη, και ο κ. Κατρούγκαλος. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο βάζουν οι τηλεθεατές μας. Πρόσωπα τα οποία έχουν μια κάποια προβολή από την τηλεόραση. Σίγουρα απολαμβάνουν και την εμπιστοσύνη του κόσμου για κάποιες υποθέσεις. Αυτό ενδεχομένως να αφορά και ένα φοροτεχνικό, Παναγιώτη Παντελή. Ακριβώς. Έτσι. Για να είμαστε σωστοί, δεν μπορώ να είμαι η γυναίκα του Κέσσερα, λέει. Όχι, αφορά ένα γιατρό, αν εμφανιστεί. Αυτό που λες, Γιώργο. Αφορά έναν συνταγματολόγο, αν εμφανιστεί. Και ίσως αυτό το πράγμα να δημιουργεί στον κόσμο την αίσθηση ότι ξέρεις κάτι, την αίσθησε ο άλλος. Και ενώ ήξερε ότι θα έρθει στην εξουσία, αυτό λένε κάποιοι για κύριε, σας. Κύριε Παπαδάκη, όμως, με αυτόν τον τρόπο μόνο οι ανεπάγγελτοι θα μπορούσαν να ασχολούνται με την πολιτική και να γίνουν. Είναι ένα θέμα, αλλά ίσως θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Ακόμα και για τον Άδωνη μπορεί να πούνε. Για να το κλείσω, πιστεύω. Ακόμα και για τον Άδωνη μπορεί να πούνε ότι επειδή τον συμπαθούν πολιτικά, αγοράζουν βιβλία από τον Άδωνη. Ναι, αλλά δεν του δημοσίου. Ναι, εντάξει, άλλο λέω. Ναι. Προσέξτε τώρα. Για να το ξεκαθαρίσουμε, εδώ μιλάμε για λεφτά του δημοσίου, να καταλάβουμε. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μιλάμε για μισθολογικές διαφορές. Δεν ξέρω αν έχετε ένα πελάτη 2, 100, 200, όσο έχετε. Όπου